Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το βραδινό δελτίο της τηλεόρασης του West. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα σε ένα χρόνο από σήμερα θα βγει από τα μνημόνια, αλλά ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Από εδώ και στο εξής θα τελειώσει η δραματική περιπέτεια της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οι ευθύνες για όσα συνέβησαν είναι πρωτίστως δικές του, τόνισε αρχικά ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτές οι εξαγγελίες ήταν πριν τις εκλογές του 2015. Όχι σε άλλο περιβάλλον. Μα για αυτές τις εξαγγελίες. Κοίταξε, θα με ρωτήσετε το επόμενο ερώτημα, θα ο Βαρουφάκης, δεν είναι. Είμαι επόμενη. Είμαι το Βαρουφάκη, θα παίζετε, ή με τις εξαγγελίες. Να αποφασίσετε. Δεν το λέω για εσάς. Το λέω για την αντιπολίτευση. Ή θεωρείτε ότι είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό, διότι είχαμε σχεδιάσει να πάμε τη χώρα στην συνέχιση της μνημονιακής πορείας. Ή θεωρείτε ότι παίξαμε κορώνα γράμματα και φτάσαμε στο κύλος καταστροφής. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί και τα δύο να συμβαίνουν. Άρα λοιπόν νομίζω, κύριε Σρόιτερ, ότι ο ελληνικός λαός έχει κρίνει ήδη όλα αυτά, διότι του δώσαμε τη δυνατότητα να τα κρίνει το Σεπτέμβρη του 2015. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε ότι πήγαμε σε εκλογές. Όσοι λοιπόν παίζουν βίντεο της προηγούμενης περίοδου σε σχέση με τα όσα μετά τον δύσκολο συμβιβασμό υλοποιούμε σήμερα, το κάνουν εκ του πονηρού, το κάνουν ακριβώς διότι θέλουν να αποδομήσουν ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το ηθικό πλεονέκτημα, το ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι οδηγήσαμε τη χώρα στην καταστροφή, είμαστε όμως αυτοί οι οποίοι οδηγούμε τη χώρα στην έξοδο από την Επιτροπία. Είμαστε αυτοί οι οποίοι οδηγούμε τη χώρα στην έξοδο από την καταστροφή. Ότι από τη δεκαετία του 90 και μετά, στη χώρα διαμορφώθηκε ένα σύστημα εξουσίας, το οποίο βεβαίως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση φορούσε διαφορετικά καπέλα. Τη μία φορούσε μπλε, γαλάζιο, την άλλη φορούσε πράσινο. Όμως ήταν το ίδιο σύστημα εξουσίας. Και αυτό το σύστημα εξουσίας, όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή της χρεοκοπίας της χώρας, αποδείχθη, έπεσαν οι μάσκες, έπεσαν τα καπέλα, ότι είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτό το σύστημα εξουσίας προφανώς και δεν αισθάνεται καλά που δεν βρίσκεται σε θέση διακυβέρνησης. Έχει την αίσθηση ότι η διακυβέρνηση του τόπου δικαιωματικά ανήκει σε αυτούς. Όμως ο κριτής, αυτός ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις, είναι ο ελληνικός λαός. Λοιπόν. Και αυτό το σύστημα εξουσίας έχει προσβάσεις σε όλους τους μηχανισμούς του κράτους. Μην τα ανοίξουμε. Κύριε Σόιτερ, τι από όλα αυτά δεν έχει υποθεί, τι από όλα αυτά δεν γνωρίζετε? Ότι φοβόσταν πραξικόπημα δεν το γνώριζα, πρέπει να σας πω. Και ότι θέλατε να πάρετε τα χρήματα επίσης δεν το γνώριζα. Το έχει υπονοήσει ο κ. Λαφαζάνης. Ακούστε λίγο. Πήγαμε σε μια εκλογική αναμέτρηση το 2015 το Σεπτέμβρη, που σχεδόν οι δύο στις τρεις ερωτήσεις που γινόταν σε μένα ήταν για τον κύριο Βαρουφάκη. Για τις επιλογές μου, για τις δυσκολίες εκείνης της στιγμής. Τι από όλα αυτά δεν γνωρίζετε? Τι από όλα αυτά σας κάνει εντύπωση? Εμένα μου κάνει ένα πράγμα όμως εντύπωση και οφείλω να το πω. Ο κύριος Βαρουφάκης θέλει να κάνει μια καριέρα ως συγγραφέας και να έχει πωλήσει το βιβλίο του. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του στα ελληνικά, όμως το βιβλίο του υπάρχει εδώ και τρεις μήνες στη δημοσιότητα. Μου κάνει λοιπόν εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι τρεις ή τέσσερις εφημερίδες που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση αποφάσισαν την ίδια στιγμή, την ίδια Κυριακή, στο ίδιο timing, να έχουν ακριβώς το ίδιο ρεπορτάζ για σημεία του βιβλίου του κ. Βαρουφάκη, τα οποία προφανώς θα τα γνωρίζαν εδώ και τρεις μήνες, διότι έχουν βγει στη δημοσιότητα. Επιχειρείται ελλείψη επιχειρημάτων από την πλευρά της αντιπολίτευσης και μέσων που την στηρίζουν να δημιουργηθεί ένα κλίμα αλλαγής της ατζέντας. Και εσείς βεβαίως τη δουλειά σας κάνετε ως δημοσιογράφος, αλλά μην μου παριστάνετε τον έκπληκτο. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί, έχουν ακουστεί. Εγώ θα πω ένα πράγμα για τον κύριο Βαρουφάκη και δεν θα ξαναμιλήσω. Θα πω ότι το εξάμεινο του 2015, το πρώτο εξάμεινο, ήταν ένα εξάμεινο μάχης του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης που μόλις είχε εκλέξει. Ήταν και είναι καταγεγραμμένη ιστορικά μια πολύ σημαντική υπόθεση για να την ευτελίζουμε με το διογκωμένο εγώ του καθενός μας. Δεν αφορά πρόσωπα, ούτε καν εμένα μόνο αφορά που ήμουνα επικεφαλής μιας κυβέρνησης. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια και μια συλλογική μάχη. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω πράγματι να ευχηθώ καλές πωλήσεις στο βιβλίο του κ. Βαρουφάκη. Ήταν λάθος η επιλογή σας αυτή στη θέση του Υπουργού Οικονομικών, και το λέω γιατί αναφερθήκατε και συνέντευξη σας στον Guardian σε λάθος επιλογές προσώπων.
Έχω μιλήσει γι' αυτό. Νομίζω ότι η ιστορία το έχει αποδείξει και το έχει καταγράψει. Σέβομαι το ότι δεν θέλετε να μιλήσετε άλλο γι' αυτό. Θα ρωτήσω όμως αν εσείς προσωπικά συμφωνείτε με το να υπάρξει μια εξεταστική επιτροπή για τις ημέρες του 15, κάτι που ζητάει η αντιπολίτευση, κάτι που έχουν ζητήσει και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζετε ότι έχει γίνει αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή, ότι έγινε η συζήτηση αυτή και απορρίφθη η πρόταση για εξεταστική επιτροπή? Απορρίφθη, Πρόεδρε. Απλά θέλω να ρωτήσω αν πλέον και με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Κάθε τόσο που η κυβέρνηση θα έχει μια επιτυχία στον τομέα της οικονομίας, που αποτελούσε το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης και κριτικής από την πλευρά της αντιπολίτευσης, προκειμένου να στήσει το σενάριο της καταστροφής. Θα καταθέτει μια πρόταση για εξεταστική επιτροπή προκειμένου να αλλάξει η ατζέντα? Κύριε Σρόιτερ, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το άγχος και την υπαρξιακή αγωνία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μην έχοντας να προτείνει κάτι διαφορετικό για το αύριο της χώρας, ένα διαφορετικό δρόμο, μια διαφορετική προοπτική, μια εναλλακτική πρόταση, διαρκώς καταθέτει προτάσεις για εξεταστικές επιτροπές. Θυμάται τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η χώρα. Στο τέλος θα κάνει καμπάνια προεκλογική το 19 έχοντας αγκαζέ τον κ. Βαρουφάκη. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να του υποδείξω πώς θα κάνει αντιπολίτευση. Είναι δικαίωμά του, αλλά δεν έχω και κανένα λόγο να ασχολούμαι με την διαρκή επίκληση θεμάτων τα οποία τα έχει ξαναχρησιμοποιήσει στο παρελθόν και έχει εξαντληθεί η συζήτηση. Κύριος Τσίπρας, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, οδήγησε τη χώρα του 2015 στο χείλος του γκρεμού. Του θυμίζουμε ότι σώθηκε χάρη στη δική μας υπεύθυνη στάση. Όμως η ανικανότητα και ο τυχοδιοκτισμός του προκάλεσαν τεράστια ζημιά στην οικονομία μας. Ζημιά την οποία οι Έλληνες πληρώνουν και θα πληρώσουν ακριβά με αυξημένους φόρους και μειωμένους μισθούς και συντάξεις. Οι ευθύνες για όσα συνέβησαν είναι πρωτίστως δικές του. Δυστυχώς όμως δεν διδάχθηκε τίποτα. Εξακολουθεί να προκαλεί με την αλαζονία του, υποτιμά προκλητικά την νοημοσύνη των πολιτών. Στην οικονομία έχει το θράσος να ισχυρίζεται ότι θα βγάλει τη χώρα τα μνημόνια όταν την έχει ήδη δεσμεύσει σε λιτότητα διαρκείας. Και στους υπόλοιπους τομείς, με ιδεολειψίες και αυταρχισμό, χτίζει το δικό του κομματικό κράτος. Το θλιβερό κεφάλαιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ πρέπει να κλείσει. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να κάνει επιτέλους το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Μία ακόμη σύγκρουση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Αγραφιώτη, Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης. Για μία ακόμη φορά συγκρούονται βέβαια για τα μεγάλα και βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας. Μιχάλη, ένα σχόλιο για αυτή τη σύγκρουση. Λοιπόν, Σάβα, πραγματικά έχω αρχίσει πολύ να προβληματίζομαι για το επίπεδο των πολιτικών αρχηγών μας. Γιατί πάρα πολύ απλά. Χθες είδα μία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, τη δήλωση δεν περίμενα πολύ παραπάνω. Αλλά είδα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος πραγματικά πολιτικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει κάποια από τα ζητήματα που έχει. Δηλαδή, φόρτωσε στις προηγούμενες κυβερνήσεις το πρόβλημα, ουσιαστικά ότι παρέλαβε ένα χάος, ότι παρέλαβε μια δύσκολη κατάσταση. Και από εκεί και πέρα τι κάνουν δηλαδή? Αυτοί οι άνθρωποι που έφταξαν δεν πρέπει να τιμωρηθούν? Αυτοί οι άνθρωποι που πήραν κάποια χρήματα δεν πρέπει να τιμωρηθούν? Δεν πρέπει να επιστραφούν πίσω στο κράτος? Δηλαδή, βγήκε στις αγορές και δανείστηκε με 4,75% πόσα δισεκατομμύρια, και την ίδια ώρα κάθεται ο ελληνικός λαός και πληρώνει φορολογία υπέρμετρη, με τη Βελτουλέσκου να προδικάζει πράγματα ότι δεν θα τα βγάλετε πέρα, να προσπαθεί να γίνει τιμωρός ουσιαστικά των Ελλήνων. Και βέβαια πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, Σάβα. Σε αυτήν την διαμάχη, την τηλεοπτική, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι το δύσκολο κομμάτι πλέον της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά είναι ότι ναι, είχε δίκιο, το είπε, ότι εμείς το Σεπτέμβριο του 2015 αλλάξαμε. Μας ξαναψήφισε ο κόσμος όμως. Είπαμε τα πράγματα όπως τα εφαρμόζουμε τώρα. Δεν είναι αυτά που λέγαμε πριν το 15, το Σεπτέμβριο του 2015 και πριν από την δύσκολη συμφωνία του 2015 επίσης. Ναι, τα είπαμε τότε, όμως είχε την ευκαιρία ο κόσμος να μας ξαναψηφίσει, να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις να τα εφαρμόσουν. Δεν είναι έτσι όμως, Αλέξη Τσίπρα. Αφού θέλησες να συμβιβαστείς με τους Ευρωπαίους, καλά έκανες, σου δίδωσαν, ο κόσμος σου έδωσε το δικαίωμα να το κάνεις αφού σε ψήφισε το Σεπτέμβριο του 2015. Όμως δεν είχες κανένα δικαίωμα να συμβιβαστείς με τη διαφθορά την εσωτερική, με την κακοδαιμονία την εσωτερική, να διαγράψεις όλα των παλαιών κυβερνήσεων, γιατί αυτό το ουσιαστικά τι έκανε? Έκαναν διαγραφές προστίμων, διαγραφές δανείων, περικοπές στις μεγάλες επιχειρήσεις και
Ποιος πλήρωσε, πλήρωσε κανένας, όχι. Ο ελληνικός λαός πληρώνει κανονικά φορολογία. Εκείνο όμως που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις εις βάρος του ελληνικού λαού ισχύουν ακόμα. Και δεν βγήκε ο Τσίπρας να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, κάνετε ό,τι κάνετε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να πληρώσετε για να εξισορροπήσουν τα πράγματα στην ελληνική οικονομία. Τους άφησε να λωνίζουν. Εκεί είναι το πρόβλημα, Σάβα, για την ελληνική κυβέρνηση. Δεν βρίσκεται πουθενά άλλου. Με την έννοια, ο κόσμος, πολλοί κόσμος λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο διαφορετικός. Ήρθε για να μας σώσει. Δεν μας έσωσε όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, άφησε αυτούς που έφαγαν και κατασπατάλησαν τους εθνικούς πόρους και διέλυσαν ουσιαστικά τη χώρα από το 2004 και πριν μέχρι το 2015. Άφησε όσους έκαναν λανθασμένες πολιτικές κινήσεις, σπατάλες και πολλοί. Μπορούμε να το πούμε ότι καταχράστηκαν την περιουσία του ελληνικού λαού, τους άφησε στο απειρόβλητο και σήμερα αυτοί λένε εισηγείαν το κορόιδο. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν την ύφη από το 2004 μέχρι το 2009 πληρώνοντας φόρους κανονικά, πλήρωσαν ξανά την ύφη την 7 ετία της κρίσης 2010-2017 και σήμερα βρίσκονται σε μια θέση για να δικαιωθούν, πρέπει να δικαιωθούν κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, να μην πληρώνουν τόσο πολύ φορολογία, αυτούς τσακίζει, αυτούς στέλνει στη φυλακή, αυτούς στέλνει στο εξωτερικό, αυτούς διαλύει κοινωνικά και οικονομικά, με τους άλλους να μένουν πάλι στο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτοί που τα έκαναν, καλά έκαναν και τα έκαναν, προσδοκούν την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι και θα έπρεπε να προχωρήσει σε αυτές τις τομές, Σάβα, που μου είναι κακά τα ψέματα, το πούμε. Αυτοί που έφτιαξαν πρέπει να πληρώσουν. Αντί να το κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, κάθεται λέει ότι ξέρεις, οι προηγούμενοι μας έκαναν αυτά και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Πρωθυπουργός είσαι. Προχώρησε. Δεν μπορεί να διαγράφονται όλα τα ποινικά και αστικά αδικήματα από τις λίστες Μπόργιαν και λίστες Λαγκάρτ και όλες αυτές τις λίστες που πέρασαν. Δεν μπορεί να διαγράφονται όλα αυτά τα ποινικά αδικήματα που είχαν να κάνουν με διαγραφές προστίμων στις προηγούμενες εταιρείες. Γιατί το κάνεις αυτό, δηλαδή στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Διέγραψαν δισεκατομμύρια. Με αυτά τα δισεκατομμύρια δεν χρειαζόταν να δανειστείς. Πάρα πολύ απλά. Υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας που δεν πληρώνουν εισφορές και φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν. Δεν μπορείς να τους βρεις. Αφού στα κοιτάπια σου έχεις πόσα χρωστάει, πόσα δισεκατομμύρια και πόσα εκατομμύρια χρωστάνε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, αλλά τι, φοβάζει το πολιτικό κόστος να μην σηκωθούν και φύγουν και αφήσουν εργαζόμενους απλήρωτους. Μα κάποια στιγμή, ή μάλλον εργαζόμενους άνεργους. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα το κάνουν. Από τη στιγμή που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, δεν μπορείς να τους αφήνεις αυτούς με τα δισεκατομμύρια να μην πληρώνουν και να πληρώνει άλλος που έχει 500 ευρώ ή 1000 ευρώ εφορία να πρέπει να πληρώσει και να του κάνεις κατασχέσεις και να του βάζεις φυλακή. Πρέπει να ισχύσει σε αυτή τη χώρα δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα ο κόσμος δεν δέχεται. Εγώ συζητάω με πάρα πολλούς ανθρώπους. Λέει, σου λέει, εγώ γιατί να πληρώσω την ώρα που το λαμόγιο που τάφαγε τη χρυσή δεκαετία 2000-2010 βρίσκεται στη Μύκονο ή σε άλλες περιοχές και κάνει τα μπάνια του εισηγείαν του κορόιδου ελληνικού λαού. Γιατί να πληρώσω εγώ την ώρα που ο μεγαλοεπιχειρηματίας δεν πληρώνει γιατί έτσι του καπνίζει και δεν τολμάει να τον αγγίξει κανένας. Το αίσθημα δικαιοσύνης δεν υπάρχει στον ελληνικό λαό, Σάβα, και γι' αυτό το λόγο και ο ελληνικός λαός έχει βαρεθεί πλέον, έχει συγχαθεί πλέον την πολιτική σκηνή, έχει συγχαθεί αυτούς που κάθονται και τον τρομοκρατούν καθημερινά, χωρίς να φταίει, κάθονται και τον τρομοκρατούν. Γιατί εμείς, ο απλός κόσμος, δεν έκλεψε, δεν έφαγε. Αυτοί οι μεγάλοι έκλεψαν και έφαγαν και αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Αλλά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τιμωρείται ο απλός πολίτης, ο συνεπής πολίτης. Γιατί αυτός που ξέρει να τα κρύβει δεν πληρώνει. Αυτός που τα δηλώνει όλα είναι νόμιμος, είναι σωστός, πληρώνει, έκανε ένα σπίτι, πήρε κάποια κίνητα για να τα νοικιάσει. Αυτός ο άνθρωπος πληρώνει αυτή τη στιγμή. Και ο δημόσιος υπάλληλος και ο ιδιωτικός υπάλληλος που δεν μπορούν να τα κρύψουν, ίσα ίσα έχουν περισσότερους μπελάδες στο κεφάλι τους με αυτά που δηλώνουν τα εισοδήματα, ενώ κάποιοι άλλοι, Σάβα, διεφθαρμένοι, οι οποίοι τα έβγαλαν μια χαρά, τα έβγαλαν στην Ελβετία, τα έβγαλαν στο εξωτερικό, λένε εισηγείαν του κορόιδου και σε λίγο θα έρθουν και θα μας εξαγοράσουν όλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Σάβα. Πρέπει να την αντιμετωπίσει κατάματο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν του μένει πολύς χρόνος και ένα σχηματισμό να κάνει. Αν δεν αλλάξει αυτή τη φιλοσοφία, αν δεν διώξει την κακοδημονία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή που έχει, δεν θα κάνει τίποτα, Σάβα, και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να του πει ο Μητσοτάκης, φύγε, έρχομαι εγώ. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Και για τη ΔΕΗ ακόμα, άνθρωποι του περιβάλλοντος του Τσίπρα λένε ότι εμείς στο Σεπτέμβριο του 2015 τα είπαμε. Ψηφίσαμε το μνημόνιο ακόμα και για την απελευθέρωση ενέργειας, για την πώληση της ΔΕΗ και όλα αυτά που προβλέπονται από την σύμβαση που κάναμε με τους δανειστές. Ακυρώνονται όλα τα πάνω για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας δεν αναφέρθηκε στη συνέντευξή του στο Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στο θέμα της πώλησης της ΔΕΗ. Γιατί εκ του Νουκάνεφ θεωρείται ότι δεν πωλείται η ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε
και να πούμε, και μάλλον στις κυβέρνησεις να σκεφτούν, ότι δεν τους δίνεται πολύς χρόνος, πρέπει να αποκαταστήσουν τις αδικίες, να μειώσουν τη φορολογία, αφού πήραν τώρα και ρευστό από αυτή την διανυδότηση την πρόσφατη των ομολόγων, να μειώσουν τη φορολογία και να ανακουφιστεί ο κόσμος. Όχι πάλι POS, αύριο μέχρι αύριο προθεσμία για POS σε όλες τις επιχειρήσεις, να κάθεται να πληρώνεις και το χαράτσι στην τράπεζα, να κάθεσαι να μπαίνεις και στη διαδικασία να τα πληρώνεις όλα και να φαίνονται όλα τα χρήματα χωρίς να μπορείς να χρησιμοποιείς ρευστό. Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα, Σάβα, πρέπει να εξελιχθούν στη χώρα μας και να επικρατήσει η δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Και όλα αυτά βέβαια σε μια εποχή που είναι ορατή πλέον νέα μείωση συντάξεων μέσω της ελαιόδης προσωπικής διαφοράς. Ακριβώς, Σάβα. Λοιπόν, εδώ βλέπω σήμερα έχουν ένα δημοσίευμα τα νέα που λέει ο στόχος είναι να εξαιρεθεί πλήρως η προσωπική διαφορά. Το 2021 οι συντάξεις θα φτάσουν στα 620 ευρώ μεικτά και η μέση κύρια σύνταξη και στα 144 επικουρική σύνταξη. Αναφέρουν τα νέα. Επίσης λέει θα χάσουν τρεις συντάξεις οι συνταξιούχοι μέχρι το 2019 εξαιτίας της μείωσης 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων, της κατάργησης των οικογενειακών επιδαμάτων συζύγου και τέκνων και απόλυσης κύριες και επικουρικές συντάξεις, του παγώματος των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 και το τέλος κατάργησης του ΕΚΑΣ για 280.000 μικροσυνταξιούχους. Τονίζεται ότι με την ήδη ψηφισμένη ρύθμιση, από το 2019 οι παλαιοί συνταξιούχοι ευθυγραμμίζονται με τους νέους, χάνουν άμεσα έως και, 18% της κύριας και επικουρικής σύνταξης, ωστόσο οι μειώσεις δεν θα είναι 18%, αλλά φτάνουμε και το 25% γιατί δεν κόβεται μόνο η σύνταξη λόγω της προσωπικής διαφοράς, αλλά καταργούνται και τα επιδόματα συζύγου και τέκνων. Τα επιδόματα συζύγου και παιδιών καταργούνται ξεχωριστά και δεν μπαίνουν στο πλαφόν του 18%. Αναφέρονται και κάποιες άλλες μειώσεις που θα γίνουν το 18% και το 19%, δηλαδή και τη μικρότερη σύνταξη, προσωπική διαφορά. Εδώ σάβα για λίγο πράγματα να καταλάβει ο κόσμος. Αυτοί έχουν σκοπό να σφάξουν όλες τις συντάξεις. Παραπάνω από 18%. Και τα επιδόματα και το ΕΚΑΣ. Δεν τα έχει καταλάβει ακόμα απλώς ο κόσμος τι έρχεται, τι καταιγίδα έρχεται. Αυτοί τα ξέρουν. Βέβαια, αυτούς τους συμφέρει γιατί τα λεφτά του ταμείου έχουν φαγωθεί. Δεν έχουν τα ταμεία χρήματα. Το δύσκολο όμως για αυτούς δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν έχουν εισφορές πλέον να καταβληθούν για να πληρώσουν τις σημερινές συντάξεις. Για τις μελλοντικές συντάξεις, Σάβα, δεν το συζητάμε. Εμείς από ό,τι βλέπω δεν θα πρέπει να πάρουμε ποτέ σύνταξη, όπως κόβει την κατάσταση. Η απόλυση λέει για το εισόδημα. Υπολογίζεται πως θα κυμαίνονται από λίγα ευρώ, εδώ δεν αποκλείται να ξεπεράσουν και τα 300 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι συνταξιούχοι, ναι, είστε έτοιμοι για μεγάλες περικοπές στις συντάξεις. Εκτός από τις διπλές συντάξεις και τριπλές που εκεί θα γίνει μαχαίρωμα σφαγή, θα χάσετε από 18-25% της σύνταξής σας. Γιατί, όχι γιατί τόσο πολλοί θέλουν αυτοί να κόψουν και να κάνουν τα χατήρια στην Τρόικα, γιατί δεν τους βγαίνει ο λογαριασμός, γιατί τα ταμεία έχουν φαλιρίσει και κάποια στιγμή, αν δεν κοπούν αυτές οι συντάξεις που θα κοπούν και περαιτέρω μετά το 2021, έτσι όπως πάει η κατάσταση, δεν θα υπάρχουν λεφτά για συντάξεις, θα υπάρχουν μόνο τα 384 ευρώ της βασικής εγγυημένης σύνταξης που εγγυώνται την εθνική σύνταξη όσο την εγγυώνται και αυτή, και τα υπόλοιπα πάνε στράφη. Χρηματοδότηση κρατική δηλαδή. Όλα τα άλλα δεν μπορούν να δώσουν χρήματα, προσπαθούν να κόψουν από εδώ, προσπαθούν να κόψουν από εκεί, δεν τους βγαίνει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά Σάβα φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα για τους συνταξιούχους, οι οποίοι τα έχουν δουλέψει αυτά τα λεφτά, τα έχουν πληρώσει. Αντί να τα κρατάνε οι ίδιοι και να έχουν μια αποταμίευση, τα έδιναν στα ασφαλιστικά ταμεία και υποχρεωτικά στα ασφαλιστικά ταμεία και έκαναν τη μεγάλη ζημιά. Δεν ζήτησαν ευθύνες από αυτούς που έφαγαν λεφτά από τα τοξικά ομόλογα. Δεν ζήτησαν ευθύνες από αυτούς που είχαν μαϊμού συντάξεις. Δεν ζήτησαν καμία ευθύνη από αυτούς που έκλεβαν ουσιαστικά τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω της συνταγογράφησης, μέσω των ανθρώπων που πλήρωναν γιατρούς εικονικά όλα αυτά που έγιναν. Τα όργια που έγιναν από το 2000, από, και πριν από το 2000 μέχρι και το 2014-2015 που υπήρχε αυτή η κατάσταση, και έρχονται τώρα και μας καλούν εμάς, τους ανθρώπους που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε η καθεστώσα τάξη της εργασίας, όσοι δουλεύουν και δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό, σου λένε να πληρώσετε εσείς για τα σπασμένα των άλλων, επειδή έκλεψαν οι άλλοι. Όχι τα σπασμένα. Δηλαδή να πεις ότι είχαν οι συνταξιούχοι κάποιο πρόβλημα και έπρεπε να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη ή να πληρώσουν στα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των νοσοκομείων και όλα αυτά. Να πεις ναι. Αλλά αυτοί τα έκλεψαν. Η συνταγογράφηση που έγινε, τα όργια που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και κάποιοι πλούτησαν και έχουν εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους, ακόμα και εδώ στην Κοζάνη. Και μιλάμε για γιατρούς, φαρμακοποιούς, όλοι πολλοί που πλούτησαν από αυτή τη διαδικασία, έρχονται τώρα και σφυρίζουν αδιάφοροι και λένε εισηγία το κορόιδο, και ο απλός ασφαλισμένος κάθεται και πληρώνει. Αν είναι αυτό το πράγμα δίκαιο, Σάβα, και σαφές, εγώ τι να πω. Πραγματικά, έχω βγει έξω από τα ρούχα μου από αυτή την αηδία που επικρατεί στο ελληνικό κράτος, να μην τιμωρούνται αυτοί που έφταξαν για αυτή την κατάσταση και να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι πλήρωναν
πληρώνουν και θα πληρώνουν και είναι τα κορόιδα της υπόθεσης, δηλαδή ο ελληνικός λαός που δεν έχει καμία ευθύνη σε αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Αγραφιώτη για όσα μας ανέπτυξε. Να πάμε τώρα στα Γρεβένα, όπου είχαμε μια νέα παγκόσμια ανακάλυψη, ένα νέο είδος μεγάλου βοήδους, μεγέθους τάβρου, ανακαλύφθηκε κοντά στην τοπική κοινότητα της Μηλιάς.